δώσουμε το αίμα μας! Και να δώσουμε το αίμα μας! Για την πατρίδα! Για την πατρίδα! Σήμανε, αδέρφια, η μεγάλη ώρα του γένους! Σε Θεό και σε πατρίδα σας ξορκίζω! Ή να νικήσουμε, ή να πεθάνουμε κάτω από τη σημαία του Χριστού! Τέσσερας περίπου αιώνας η σκληρά μάστιγα της δουλείας επάταξε τα σκεφαλά σημών. Δουλεία ή τη σουδεμία αλληνομία νύχεν εις τον κόσμο. Ο πόλεμος ημών είναι πόλεμος εθνικός, πόλεμος ιερός, πόλεμος προς ανάκτηση των δικαίων της ελευθερίας και της τιμής. Δίκαια τα οποία ενογεύονται όλοι οι συνομούμενοι λαοί. Από εμάς, η σκληρά των Οθωμανών τυραννία προσπάθησεν με βία να αφαιρέσει και εντός τους τύθους ημών να καταπνίξει. Αλλά δίκαια τα οποία η φύση σεν έσπειρεν βαθαίως εις την καρδία των ανθρώπων, όχι τριών ή τεσσάρων, αλλά και χιλίων και μυρίων αιώνων δουλεία, δεν δύναται να εξαλείψει. Από σήμερον, την μεγάλη ημέραν του Ευαγγελισμού, ομοθυμαδών εκστρατεύομεν, αποφασίσαντες ή να επιτύχομεν τον σκοπό μας και να ελευθερωθώμεν ή να χαθώμεν εξ ολοκλήρου, κρίνοντες ανάξιον να ζώμεν πλέον εμείς οι απόγονοι του περικλέους εκείνου έθνους των Ελλήνων, υποδουλίαν τη αυτήν. Έλληνες, η ώρα ήλθε. Ελευθερία ή θάνατος. Ελευθερία ή θάνατος. Εν ονόματι της Αγίας και Αδιαιρέτου Τριάδος. Το ελληνικό έθνος, το υπό την φρικώδη Οθωμανική δυναστείαν, μη δυνάμενο να φέρει τον βαρύτατον και απαραδειγμάτιστον ζυγών της τυραννίας και αποσύσαν αυτόν με μεγάλας θυσίας, κηρύττει σήμερον δια των ομίμων παραστατών του εις εθνικήν συνηγμένων συνέλευσιν ενώπιον Θεού και ανθρώπων την πολιτικήν αυτού ύπαρξην και ανεξαρτησίαν. Η διακήρυξη της ανεξαρτησίας δεν είναι απλά ένα κείμενο. Είναι μια ακριβής καταγραφή της πορείας ενός έθνους μέσα από τις ατραπούς και τις λεωφόρους της ιστορίας. Είναι ένας όρκος πίστης σε αυτούς που θυσιάστηκαν και σε αυτούς που θα έλθουν. 54 λέξεις, 323 γράμματα συμπυκνώνουν με τρόπο μοναδικό τον πόθο και τις ελπίδες, αλλά και τις αγωνίες ενός ολόκληρου λαού που συνοψίζονται στο δίλημα «Ελευθερία ή θάνατος».